κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι τα τελευταία γεγονότα από το Mega Channel. Πυκνές διπλωματικές εξελίξεις γύρω από το πρόβλημα των Σκοπίων στην Αθήνα, τη Ρώμη, τα Τύρανα αλλά και την Άγκυρα. Η κρίσιμη σύνοδος της ΕΟΚ πιθανότατα να διεξαχθεί στη Λισαβόνα στις 17 Φεβρουαρίου και όχι στις Βρυξέλλες δύο εβδομάδες νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο κ. Σαμαράς θα είναι ο εισηγητής της συζητήσεως. Στην Αθήνα έφτασε χθες απεσταλμένος του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών Τζιάνι Ντε Μικέλης ο προσωπικός του σύμβουλος Αλεσάντρο Γκραφίνι. Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εξωτερικών από τρεις κορυφαίους διπλωμάτες. Στη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για το πρόβλημα των Σκοπίων. Την επαφή ζήτησε ο κύριος Ντε Μικέλης στην Ουάσιγκτον από τον κύριο Σαμαρά σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί ένας διάβλος επικοινωνίας Αθηνών-Ρώμης για το Ιουκοσλαβικό και τα Σκόπια. Την ίδια ώρα οι Σκοπιανοί χτυπούσαν για άλλη μια φορά την πόρτα της Άγκυρας. Ο πρόεδρος της Βουλής των Σκοπίων είπε στην εφημερίδα Μιλιέτ ότι η χώρα του τα περιμένει όλα από την Τουρκία, και αναγνώριση και οικονομική συνεργασία. Ο κύριος Άντοφ μίλησε ακόμη για 100.000 Τούρκους που, όπως είπε, ζουν στα Σκόπια. Τους Τούρκους της Γιουκοσλαβίας επικαλείται η Άγκυρα, αλλά τα Τύρανα της θύμισαν χτες με τον Υπουργό Εξωτερικών Μπότσκα ότι οι μουσουλμάνοι και μάλιστα η μεγαλύτερη ομάδα στην Γιουκοσλαβία είναι οι Αλβανοί των Σκοπίων, τα δικαιώματα των οποίων καταπνίγονται από τους Σκοπιανούς. Από τους μισθούς του Μαρτίου θα εφαρμοστεί η νέα φορολογική κλίμακα και η διαφορά στις καθαρές αμοιβές των μισθωτών θα φανεί αμέσως, αφού θα γίνει η νέα παρακράτηση φόρου. Περισσότερους φόρους θα πληρώνουν από την 1η Μαρτίου οι χαμηλόμισθοι, ενώ αντίθετα όσοι εργαζόμενοι έχουν μεσαία και υψηλά εισοδήματα θα πληρώνουν λιγότερους φόρους. Ένας εργαζόμενος με σύζυγο που εργάζεται χωρίς παιδιά και μηνιαία εισοδήματα 85.554 δραχμές θα πληρώνει το μήνα 636 δραχμές περισσότερο φόρο, ενώ μέχρι σήμερα δεν είχε φορολογική επιβάρυνση. Στην ίδια κατηγορία, ένας εργαζόμενος με μισθό 190.000 δραχμές θα πληρώνει το μήνα 21.921 δραχμές μικρότερο φόρο. Εργαζόμενος με ένα παιδί και μισθό 107.143 δραχμές θα πληρώνει το μήνα 1.241 δραχμές μεγαλύτερο φόρο. Ένας άλλος εργαζόμενος με μηνιαίο εισόδημα 200.000 δραχμές θα έχει φορολογική ελάχνωση 20.678 δραχμές. Εργαζόμενος με δύο παιδιά και εισόδημα το μήνα 107.143 δραχμές θα πληρώνει 1.473 δραχμές περισσότερους φόρους. Εργαζόμενος με μηνιαίο εισόδημα 250.000 δραχμές θα πληρώνει το μήνα 31.455 δραχμές λιγότερους φόρους. Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα καθιερωθούν και αυστηρότατες ποινές για όσους φοροδιαφεύγουν. Με σκληρά μέτρα ετοιμάζεται να απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών αφού όταν διαπιστώνονται παραβάσεις. Ένα λουκέτο θα περιμένει τους φοροφυγάδες. Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης μελετά την άρση του απορρίτου των τραπεζικών καταθέσεων για φορολογούμενους που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή. Μεταξύ των μέτρων θα περιλαμβάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η δέσμευση της περιουσίας και των εμπορευμάτων που έχουν στην κατοχή τους οι φοροφυγάδες. Τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής θα περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Στο Αλυσίλιο δίπλα στη Σχολή Ευελπίδων τη νύχτα παραμονεύει ο λευκός θάνατος και το πρωί τα παιδιά ανυποψίαστα παίρνουν πολλές φορές για παιχνίδι τις σύριγγες των ναρκωτικών. Η φρίκη της ηρωίνης όλο της το μεγαλείο. Είναι μία από τις δεκάδες ματωμένες σύριγγες που βρήκαμε διασκορπισμένες μέσα και έξω από το περίπτερο του Δήμου. Κυκλοφορούν εδώ πέρα νεαροί, ναρκωμανείς, μάλιστα σε κάποια εγκατελειμμένα αυτοκίνητα. Πάνε και κάνουν την ένεσή τους, και όχι μόνο νύχτα αλλά και μέρα. Ανάμεσα στους νέους που αθλούνται, κάποιοι νέοι λιγοστεύουν τη ζωή τους. Ανάμεσα στα παιδιά που παίζουν, κάποιοι άλλοι παίζουν παιχνίδια θανάτου με τα ναρκωτικά. Μετά την Ακαδημία Αθηνών και τα πανεπιστήμια της χώρας αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο για την υπεράσπιση της ελληνικής ιστορίας απέναντι στις προκλήσεις και τις πλαστογραφίες των Σκοπίων. Αποφασίσαμε να ιδρύσουμε μια επιτροπή με εκπροσώπους των πανεπιστημίων όλης της χώρας, η οποία θα ασχοληθεί με επιστημονική ανάλυση των μεγάλων θεμάτων του ελληνισμού. Οι Πριτάνης θα προχωρήσουν στην έκδοση έργου με ιστορικό περιεχόμενο που θα αναφέρεται στα εθνικά μας θέματα, θα θεσπίσουν ειδικά βραβεία και θα οργανώσουν διεθνή συνέδρια. Θα είμαστε φυσικά σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι το ουσιαστικό. Ο κίνδυνος ένοπλης σύγκρουσης στην Αλγερία παραμένει. Οι Ισλαμιστές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εφαρμόζει πολιτική τρόμου που θα οδηγήσει στην αιματοχυσία. Η κυβέρνηση της Αλγερίας επιδιώκει την αιματοχυσία. Την σοβαρή αυτή καταγγελία έκανε σήμερα το Ισλαμικό Μέτωπο Σωτηρίας, το οποίο χαρακτήρισε ως πολιτική του τρόμου την τακτική του νέου Αλγερινού καθεστώτος έναντι των Ισλαμιστών. Η πολιτική αυτή οξύνει την κρίση και αποκλείει κάθε ενδεχόμενο πολιτικής λύσης, τονίζεται σε ανακοίνωση του Ισλαμικού Μέτωπου Σωτηρίας. Οι Αλγερινοί Ισλαμιστές ζητούν να πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος των εκλογών, ο οποίος αναβλήθηκε μετά την πρόσφατη επέμβαση πολιτικών και στρατιωτικών κύκλων. Στο Αλγέρι, η αστυνομία αναζητεί τον Μοχάμεν Χαμίση, ηγετικό στέλεχος του Ισλαμικού Μετώπου Σωτηρίας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός πολιτικού αντιπάλου του. Ο Χαμίς, κατά την αστυνομία, ενέργησε σύμφωνα με τις οδηγίες του κόμματός του για την διεξαγωγή του Ισλαμικού Ιερού Πολέμου.
Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο τρόπος που οι ειδικοί γκρεμίζουν τα παλιά κτίρια. Ένα ξενοδοχείο στην Καλιφόρνια κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος και οι Αμερικανοί έσπευσαν να απολαύσουν το θέαμα. Τρομαγμένοι, εκατοντάδες θεατές της εντυπωσιακής αυτής κατάρρευσης άρχισαν να τρέχουν μόλις πυροδοτήθηκε ο κριτικός μηχανισμός. Τα σύννεφα φωτιάς και καπνού όμως δεν τραυμάτισαν κανένα, ούτε οι δονήσεις προκάλεσαν το παραμικρό ρήγμα στα γύρω κτίρια. Το γκρέμισμα των κτιρίων με αυτό το σύγχρονο τρόπο αποτελεί πλέον υψηλή τέχνη. Τα 32 χρόνια της ανεξαρτησίας της γιόρτασε χθες Ινδία με εντυπωσιακές παρελάσεις που μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές. Η Ινδία κατέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία το 1947 και ονομάστηκε Ανεξάρτητη Δημοκρατία στις 26 Ιανουαρίου του 1950. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Παντελής Βούλγαρης και η Τόνια Μαρκετάκη τιμήθηκαν με τα 3 κρατικά βραβεία καλυτέρων ταινιών μεγάλου μήκους. Μες στις ζεστές νύχτες του Αυγούστου, το φως το δρόμο πλύζεται και η ψυχή μου αδειάζει, το σώμα μου στις ήσυχες μέρες του Αυγούστου του Παντελή Βούλγαρη, στο μετέωρο βήμα του Πελαργού του Θοδωρό Αγγελόπουλου και στις κρυστάλλινες νύχτες της Τόνιας Μαρκετάκη απονέμονται τα 3 βραβεία ταινιών μεγάλου μήκους. Τα βραβεία ανακοίνωσε ο σύμβουλος κινηματογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Απόστολος Δοξιάδης. Η Αλέκα Παΐζη, ο Θανάσης Βέγκος και ο Μινάς Χατζησάβας κέρδισαν τα βραβεία ερμηνείας πρώτου ρόλου. Το βραβείο σεναρίου απονέμεται στη Μαλβίνα Κάραλη και στην Τόνια Μαρκετάκη, ενώ το βραβείο σκηνογραφίας δόθηκε μετά θάνατον στον Μικέ Καραπιπέρη. Στον Γιώργο Πάτσα και τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη απονέμονται αντίστοιχα τα βραβεία ενδυματολογίας και μουσικής. Πρωταθλήτρια χειμώνα αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου όμως σημάδεψε η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 3-0 στο στάδιο της Καλογρέζας. Συννεφιά με τοπικές βροχές προβλέπει η ΕΜΗ για σήμερα Δευτέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι πολύ ισχυρή στο Αιγαίο θυελλώδης. Η θάλασσα θα είναι μέχρι πολύ κυματώδη στο Αιγαίο τρικυμιώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 4 έως 11 βαθμούς. Συννεφιά με λίγες βροχές προβλέπει μετεωρολογική για την Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι πολύ ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι μέχρι πολύ κυματώδη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 μέχρι 9 βαθμούς. Συννεφιά προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη με ανέμους μέχρι μέτριους, θάλασσα λίγο ταραγμένη και θερμοκρασία από 0 μέχρι 7 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο δελτίο του Μέγκα είναι στις 2 το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα, καλή εβδομάδα.